Δύο μωράκια γεννήθηκαν στο ελικοδρόμιο των Παξών πριν προλάβει η μητέρα τους να μπει στο ελικόπτερο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για να γεννήσει. Μωράκι και μητέρα πάντως χαίρουν άκρας υγείας. Η διασώστρια του ΕΚΑΦ κρατά στην αγκαλιά της τα νεογέννητα αγοράκια. Γεννήθηκαν στο ελικοδρόμιο των Παξών πριν προλάβει η μητέρα τους να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ενώ ήταν στο ελικοδρόμιο για να την παραλάβει το ελικόπτερο, τελικά τα μωράκια αποφάσισαν να έρθουν λίγο γρηγορότερα. Η 28χρονη είχε μπει στην 35η εβδομάδα κοίησης. Ο γιατρός του νησιού που την εξέτασε έκρινε ότι έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο. Στην περιοχή όμως έπνεαν ισχυρή άνεμη και τσικλήθηκε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή. Τα μικρούλια όμως αποδείχθηκαν βιαστικά. Γέννα διδήμων στο ελικοδρόμιο των Παξών. Όλη η ομάδα λειτουργήσε άψογα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε το πλήρωμα του ελικοπτέρου για την πολύτιμη βοήθειά τους. Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Τώρα χαμογελάμε γιατί πήγαν όλα καλά και γιατί για ακόμα μία φορά το προσωπικό του κέντρου υγείας ανταποκρίθηκε σε ένα ακόμα δύσκολο περιστατικό. Η μητέρα με τα διδυμάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Επειδή δεν γεννηθήκαν σε νοσοκομιακό περιβάλλον, γι' αυτό τον λόγο παίρνουν αντιβίωση ώστε να αποκλειστούν πολλά πράγματα και πολλά μικρόβια. Το κέντρο υγείας των Παξών διαθέτει μόλις δύο γιατρούς που εξυπηρετούν τις ανάγκες 2.500 κατοίκων. Εκτός συνόρων και πάλι συνεχίζεται το μπαράζ απολύσεων στους κολοσσούς της τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Η Νάνση Μιχαλοπούλου είναι μαζί μου. Μετά το Twitter και το Facebook, λοιπόν, ήρθε και η σειρά της Amazon του Jeff Bezos να κάνει σαρωτικές απολύσεις. Ακριβώς, σαρωτικές απολύσεις και από τον Jeff Bezos. 10 με 13 χιλιάδες άνθρωποι θα απολυθούν από τη δουλειά τους. Όπως λέει, μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα και με λιγότερο προσωπικό, παρά την μεγάλη επιτυχία της Amazon κατά τα χρόνια του κοροναϊού. Ακολούθησε βέβαια και αυτός, κατά τον Ζούκεμπεργκ και τον Έλον Μάξ, ο οποίος ήταν ο πρώτος διδάξας των μαζικών απολύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως των διαδικτυακών πλατφόρμων. Και από εδώ και στο εξής έπεται και συνέχεια. Έτσι, δυστυχώς σε πολλές εταιρείες τεχνολογίας έρχονται τα ίδια. Να σε ευχαριστήσω.